Γεια σας και πάλι εδώ μαζί σας με πολύ χαρά για να φτιάξουμε μια νέα συνταγή, μια συνταγή λίγο διαφορετική, έτσι γιορτινές μέρες που έχουμε, να κάνουμε μια γέμιση για να γεμίσουμε το κοτόπουλο. Να κάνουμε ένα γεμιστό κοτόπουλο. Υλικά που θα χρειαστείτε για τη γέμιση. Κιμά, χοιρινό. Φουντούκια καβουρδισμένα λίγο στο τηγάνι με ελαιόλαδο. Κρεμμύδι ξερό, μαϊδανό, ελαιόλαδο βέβαια, το κοτόπουλο. Μουστάρδα σε σκόνη, λίγο κίμινο και λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Και φυσικά λίγο κρασί και έχω και λίγο ελαιόλαδο με λίγο αλατοπίπερο για να λείψουμε λίγο εξωτερικά το κοτόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τη γέμιση και θα δούμε και τα υπόλοιπα παρακάτω. Ελαιόλαδο. Αφήνουμε να ζεσταθεί λίγο το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι. Μόλις γυαλίσει το κρεμμύδι, προστάστε το κιμά, χοιρινό ή ανάμειχτο, ό,τι σας αρέσει. Αφήστε να σοταριστεί από όλες τις πλευρές, να ψηθεί δηλαδή ο κιμάς. Θα προσθέσουμε τώρα τα φουντούκια, θα σβήσουμε με το κρασί και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Το μαϊδανό, τη μουστάρδα σε σκόνη, αλάτι πιπέρι, το μοσχοκάριδο και το κίμινο. Το μοσχοκάριδο και το κίμινο έχουν κάνει τη διαφορά. Αφήστε να μαγειρευτεί λίγο η γέμιση. Δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα γεμίσουμε το κοτόπουλο. Θα ψηθεί το κοτόπουλο στο φούρνο. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο για να λείψουμε το κοτόπουλο εξωτερικά. Η γέμιση είναι έτοιμη. Κλείστε τη φωτιά. Βάλτε τη σε ένα ταψί να κρυώσει για να μπορέσετε να γεμίσετε το κοτόπουλο. Ο φούρνος είναι στους 180. Έχει κρυώσει η γέμιση και με ένα κουτάλι πάμε να γεμίσουμε το κοτόπουλο μέσα στην κοιλιά. Το έχετε πλύνει, το έχετε καθαρίσει καλά μέσα. Τώρα αν το κοτόπουλο είναι μικρό και περισσέψει λίγη γέμιση, φτιάχτε μια τηγανιτές πατάτες και ρίχτε το επάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ή θα δέσετε τα πόδια εδώ με έναν άκαυτο πάγκο και θα κλείσετε την κοιλιά με αυτή τη λογική, ή θα ράψετε και την κοιλιά με ένα σπάγκο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αν θέλετε, πάρτε λίγο λεμόνι, δίνει και νοστιμιά και κλείστε το με το λεμόνι και αφού δέσετε και τα πόδια εδώ. Έχω λίγο σπάγκο. Ρίχτε λίγο νερό στο ταψί. Πάρτε και μια λαδόκολα κοντά σας. Το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι που φτιάξαμε έτσι για να μπρέξουμε λίγο το κοτόπουλο και εδώ στα μπούτια. Βρέξτε τη λαδόκολα και στους 180 βαθμούς για μια ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά, μια μισή ώρα, εξαρτάται το μέγεθος του κοτόπουλου, πόσο βαρύ είναι, πόσο μεγάλο είναι. Μια ώρα και 20 λεπτά είναι έτοιμο το κοτόπουλο, το μόνο που θα κάνω είναι να τραβήξω λίγο τη λαδόκολα για να του δώσω λίγο χρώμα, για 5-10 λεπτά το πολύ. Είναι έτοιμο το κοτόπουλο. Νομίζω ότι είναι λαχταριστό. Η γέμιση μοσχοβολάει μέσα. Καλή απόλαυση.